Σήμερα θα προσπαθήσω να χτίσω μόνο Icons Food Draft. Έχω ξανακάνει πάρα πολλά draft challenges με Icons στο παρελθόν, αλλά πιστέψτε με, κανένα δεν είναι σαν αυτό. Σήμερα όχι απλά θα προσπαθήσω να χτίσω ένα draft στο οποίο να έχω όσους περισσότερους Icons γίνεται μέσα. Σήμερα θα προσπαθήσω μέσα σε 3 draft που θα χτίσω, τουλάχιστον στο ένα από αυτά η εντεκάδα να είναι γεμάτη με Icons. Ναι, καλά ακούσατε, 11 Icons στην εντεκάδα. Γίνεται άρα γι' αυτό ή όχι? Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το μάθουμε και αυτό είναι μπαίνοντας στο πρώτο draft και ξεκινάμε με Icon. Πελέ και Ροναλντίνιο έχουμε εδώ. Θα επιλέξω τον Ροναλντίνιο επειδή χρειάζομαι τον Icon στο left mid. Στα cam δίνει πιο εύκολα Icon. Έχουμε και τακτική εννοείται. Φύγαμε στον striker, δώσε Icon και εδώ πέρα. Εδώ δεν δίνει Icon, δεν πειράζει. Θα πάρω τον Ροντρίγκο επειδή έχει ωραία κάρτα, αλλά κυριολεκτικά με ενδιαφέρουν μόνο οι Icons. Το cam τώρα δεν ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς είναι non-rare κάρτες. Μην αγχώνεστε όμως, ξέρω ότι και στα reserves δίνουν Icons. Neymar, ακόμα και αν δεν τους δίνει γρήγορα, μπορεί να τους δώσει μετά. Ματέο, μόνο ένας Icon μέχρι τώρα, εντάξει δεν είναι το ιδανικό αυτό, αλλά θα φτιάξει πιστεύω στην πορεία. Αϊτάνα Μπονματί. Πάμε αριστερό back, εδώ θα ήταν ωραίο να έδινε στον δεύτερο Icon. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δώσει ένα Ζανέτη εδώ πέρα. Φάγαμε άκυρο. Καρτσαουί, πάμε δεξί back. Πρέπει να μου δώσεις έναν Icon γρήγορα. Ρις Τζέιμς, δεν πειράζει, δεν είμαι ακόμα αγχωμένος καθόλου. Σαλιμπά, μαζί με το Σαλιμπά center back. Van Dijk, καλός ο Van Dijk, δεν είναι Icon ακόμα, δεν ξέρω αν θα γίνει στο μέλλον. Pope, μην με παρεξηγήσετε, είναι μια πολύ ωραία εντεκάδα αλλά έχει μέσα μόνο έναν Icon, δεν είναι αυτό που θέλω. Πάμε στα reserves, ελπίζω από εδώ και πέρα να γίνει χαμός από Icons. Cruyff, ο δεύτερος Icon που δίνει, εννοείται θα τον πάρω, θα τον βάλω και όλα στη θέση του Rodrigo. Έχουμε τους δύο, λείπουν άλλοι 9. Για να δούμε, πάμε στο επόμενο reserve. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Ντάνι Ροντρίγκες. Γενικά τα reserves πετάνε πολύ Icon. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση από ό,τι βλέπω όχι βέβαια. Εουσέμπιο! Βρήκε να μου έρθει το φτέρνισμα, ρε φίλε, τη χειρότερη στιγμή όταν πέταξε Icon. Δεν μπορούσα ούτε να χαρώ εκείνη τη στιγμή. Απλά είδα τον Εουσέμπιο και φτερνίστηκα. Φέρε και τον Εουσέμπιο, εννοείται θα μπει και αυτό στην ομάδα. Δεν μας νοιάζει τώρα ότι δεν είναι ακριβώς η θέση του αυτή. Το θέμα είναι η εντεκάδα να είναι γεμάτη Icons. Τρεις έχουμε μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχω περισσότερους Icons μέχρι τώρα. Πούσκας, μόλις φτάσαμε τους 4 Icons. Έχουν μείνει μόνο οι αλλαγές βέβαια, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο στο πρώτο draft να είναι η εντεκάδα γεμάτη Icons, αλλά δεν πειράζει, έχουμε και άλλα δύο drafts έτσι. Ξέρουμε ότι πάντα δεν γίνεται να βγει από το πρώτο draft, δεν γίνεται να είναι τόσο εύκολο ποτέ. Πελέ, όπα, για κάποιο λόγο κόλλησα, νόμιζα ότι τον είχα πάρει το Πελέ, αλλά μου τον είχε ξαναβγάλει και είχα πάρει Ροναλντίνιο. Οπότε τώρα παίρνω και τον Πελέ και έχω 5 Icons. Ξέρετε κάτι, για πρώτο draft δεν έχει πάει καθόλου άσχημα αυτό. 4 επιλογές βέβαια ακόμα, οπότε και μαθηματικά. Κι άλλο Icon Ριμπερί, θα τον βάλω στο αριστερό μπακ για τώρα. Έδωσε πολλούς Icons, μαθηματικά έχει τελειώσει, ναι, δεν μπορώ να έχω σε όλη την εντεκάδα Icons σε αυτό το draft. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο το challenge, ήδη μου έχει δώσει πάρα πολλούς Icons. Βλαχοδήμος και άλλος Icon. Το πρώτο draft ολοκληρώθηκε και μου έδωσε 6 Icons σε αυτό το draft, το οποίο σημαίνει ότι είναι πάνω από την μισή εντεκάδα. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό εννοείται. Πάμε στο δεύτερο draft. Θέλω την ίδια αρχή ακριβώς με πριν και μου την έδωσε, μου έδωσε πάλι Icon για captain. Η Χάμ είναι η πρώτη Icon. Για άλλη μια φορά ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία αυτό. Πάμε για διδυμάκι με την Χάμ στο striker. Δεν έχουμε Icon, έχουμε Λουκάκου. Φοβερό δίδυμο μπροστά. Για να δούμε, Καμ, θα έχουμε Icon. Έχουμε Bellingham και θα επιλέξω αυτόν. Και τώρα έχουμε 3 CM. Ξεκινάμε με Icon στον πρώτο κεντρικό. Ματέους και Σκόουλς. Θα πάρω τον Ματέους. Πάμε στο κεντρικό CM να δούμε τι θα έχουμε. Δεν έχουμε Icon, έχουμε Grennan. Βέβαια έχει δώσει 2 Icons πάρα πολύ γρήγορα, οπότε είμαι μια χαρά προς το παρόν. Τελευταίο CM και άλλος Icon. Ian Rush, την CM κάρτα του. Μέχρι τώρα από τις 6 κάρτες μου σε αυτό το draft οι 3 είναι Icons. Πάμε αριστερό back, για να δούμε. Θέλω να συνεχίσει αυτό το ωραίο σερί με τους Icons. Δυστυχώς δεν έχουμε Icon εδώ. Right back, δώσ' μου έναν Icon εδώ. Ένα Ζανέτη, ένα Ζαμπρότα. Όχι, Μουκέλε, εντάξει. Center back, για να δούμε τι θα έχουμε εδώ. Gomez, σαν να σταμάτησε λίγο να δίνει Icons και δεν μ' αρέσει. Lascelles και πάμε και στον τερματοφύλακα. Ένας Γιασίν δεν θα με χάλαγε.
Σιγά μην μου τον δώσεις όμως. Σε βαλίερ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα reserves τώρα. Τα reserves ποτέ δεν απογοητεύουν και έχουμε Καφού. Πριν τον επιλέξω όμως, αν δεν έχεις κάνει subscribe στο κανάλι μου, πήγαινε λίγο πιο κάτω και πάτα το κουμπί του subscribe για να κλείσει το 2023 όσο καλύτερα γίνεται. Το καλύτερο δώρο που μπορείτε να μου κάνετε είναι το subscribe σας. Να ευχηθώ και μια καλή χρονιά. Λοιπόν, ο Καφού θα μπει κατευθείαν στην ομάδα. 4 icons μέχρι τώρα στην ομάδα. Θέλουμε άλλους 7, ok. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε αρκετά reserves. Έχουμε και τις αλλαγές. Τη Μαρία εδώ. Επόμενο reserve, δώσ' μου icon, ναι! Λίνεκερ και Ζίκο. Και θα πάρω τον Λίνεκερ γιατί νομίζω τον Ζίκο τον δίνει πιο συχνά από ότι τον Λίνεκερ. Θα τον βάλω στη θέση του Λουκάκου. 5 icons, θέλουμε άλλους 6. Μπορεί να ξεπεράσουμε τους icons που είχαμε και στο πρώτο draft. Μέση. Μήπως να μετρήσουμε και το Μέση επειδή θα είναι σίγουρα μελλοντικός icon. Εντάξει, δεν θα τον μετρήσω. Αλλά εν ανάγκη μπορεί στο τέλος. Και τελευταίο reserve έχουμε Κασίγιας και Van der Sar. Icon τερματοφύλακα δεν μας είχε δώσει μέχρι τώρα. Θα πάρω τον Κασίγιας γιατί μου αρέσει η face card. Θα μπει κιόλας κατευθείαν. 6 icons στην ομάδα και μένουν οι αλλαγές. Αν κάπως μου δώσεις τις αλλαγές 5 icons, ολοκληρώνουμε το challenge. Έλα, EA, ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις. Αχ, Μουχτάρδι είναι εδώ. Έλα, ξέρω ότι μπορείς. Δώσ' μου icons χωρίς. Κρόιφ! Και Καντονά! Φέρε τον Κρόιφ να τον βάλω στη θέση του Μέση. 7 icons στην ομάδα, θέλουμε άλλους 4. Δεν το πιστεύω. Θέλουμε 4 icons και έχουν μείνει 5 επιλογές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ντεμπίνια. Και τώρα θέλουμε 4 icons με 4 επιλογές. Αν μου δώσει 4 στα 4 icon, δεν ξέρω. Μπορεί και να πετάξω από τη χαρά μου αυτή τη στιγμή. Ναι, αποτύχαμε και αυτή τη φορά. Αχ, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το challenge, ρε φίλε. Παίζει να είναι σχεδόν αδύνατον. Πρέπει να είναι το τέλειο draft για να έχει 11 icons μέσα. Και τερματοφύλακα σαν τελευταίο pick, Ederson. Δεν ξέρω καν αν γίνεται να δώσει στο draft 11 icons. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας έχει δώσει ποτέ τόσους πολλούς icons. Ολοκληρώθηκε και το δεύτερο draft και από ό,τι μπορείτε να δείτε σε αυτό είχαμε 7 icons. Έναν περισσότερο icon από το προηγούμενο draft. Μ' αρέσει που υπάρχει βελτίωση. Και πάμε στο τελευταίο draft και την τελευταία μου προσπάθεια για 11 γεμάτη icons. Τέλειο ξεκίνημα με τη Arian Re-Icon. Τουλάχιστον κάθε draft έχει ξεκινήσει με icon. Όποτε έχουμε ξεκινήσει πάντως με icon δεν έχει πάει άσχημα. Εμπαπέ και άλλος παίχτης ο οποίος ίσως και να γίνει μελλοντικός icon. Δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμα. Του Ram θα πάρω εδώ. Πάντως πολύ ωραία έχει ξεκινήσει αυτό το draft έτσι. Με πολύ ωραίες κάρτες, ασχέτως αν είναι icons ή όχι. Right mid, έλα δώσε και τον δεύτερο, το ξέρω ότι το θες. McManaman. Center mid μαζί με τον του Ram. Δυστυχώς είναι non-rares. Γιατί έτσι τώρα. Left back. Μεντί έχουμε εδώ, δυστυχώς. Right back, έλα, πρέπει να ξεκινήσεις να δίνεις γιατί αλλιώς δεν θα βγει αυτό. Center back, για να δούμε. Please, δώσε έναν icon center back. Μαλντίνι! Τον έδωσε! Νομίζω δεν μας είχε δώσει ούτε center back icon. Και μαζί με τον Μαλντίνι, εντάξει, έχουμε ολοκληρώσει κάθε icon σε κάθε θέση, νομίζω. Μας έχει δώσει και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση και τερματοφύλακα. Και διδυμάκι με τον Μαλντίνι, ποιος θα είναι. Τίμπερ. Πάμε και στον τερματοφύλακα για να ολοκληρωθεί η αρχική εντεκάδα. Van der Sar. 3 icons μέχρι τώρα. Αλλά θέλουμε 8 ακόμα. Reserves, φύγαμε. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα εδώ πέρα. Καραμόχ, δυστυχώς. Δεν πάει καλά αυτό μέχρι τώρα. Πάλι τη Μαρία. Γιατί νομίζω και τις 3 φορές μου έδωσε τη Μαρία στα reserves. Τι κόλλημα είναι αυτό με τον τη Μαρία. Εγώ ήθελα κόλλημα με icons. Σκοβ. Ναι, τα reserves μέχρι τώρα δεν με έχουν. Δεν με θε. Πούσκας. Από το πουθενά έσκασε αυτός ο Πούσκας. Δείτε λίγο. All in on rares και ένας Πούσκας στο τέλος, ρε έτσι. 4 icons. Θέλουμε άλλους 7. Αν και θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Πρέπει να μας δίνει κάθε pick icon. Όλες οι αλλαγές πρέπει να μας δώσουν icon. Κυριολεκτικά. Και δεν νομίζω να γίνει αυτό. Καφού! Κάναμε το 1 στα 1. Μένει ένα 6 στα 6 τώρα. 5 icons στο draft. Γενικά δίνει πολλούς icons, ρε φίλε. Απλά δεν δίνει όσους θέλουμε. Εντάξει, 11 τώρα icons. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο να σου δώσει. Κλάιφερτ, γίνεται να τους μετρήσουμε όλους εδώ πέρα. 4 icons έδωσε σε αυτό το pick. Τι έγινε εδώ. Ο Sterling παίζει να νιώθει πολύ άσχημα σε αυτό το pick. Θα πάρω το Ζερζίνιο επειδή μου αρέσει. Θα μπει και right mid εδώ πέρα. 6 icons στην ομάδα. Στο προηγούμενο draft είχα 7. Για να δούμε, μπορούμε να ξεπεράσουμε τους 7. Δυστυχώς εδώ δεν έδωσε icons. Οπότε το challenge δεν μπορεί για άλλη μια φορά να ολοκληρωθεί. Πουτέγιας. 3 επιλογές ακόμα. Θα δούμε αν θα μπορούμε να ξεπεράσουμε το προηγούμενο draft. Κασ. Δεν νομίζω να το ξεπεράσουμε το προηγούμενο. Αν και ήταν και αυτό μια πολύ καλή προσπάθεια. Όμπερντορφ και τελευταίο icon Γιασίν. Ισοφαρίζουμε το προηγούμενο draft. Άμα βάλουμε και τον Γιασίν εδώ έχουμε 7 icons. Και τελείωσε και το τρίτο draft. Όλες μου οι προσπάθειες έγιναν. Και σε αυτό το draft 7 icons. Δυστυχώς δεν κατάφερα να ολοκληρώσω το challenge. Αν και είναι σχεδόν αδύνατον. Να
να δώσει 11 icons και που μου έδωσε back to back 7 icons είναι ακραίο. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe και τα λέμε του χρόνου στο επόμενο βίντεο. Είδες τι έκανα εκεί, ε.